Ελλάδα ή Ελλαδιστάν. Μου γελάνε. Ή θα θέλουν Ελλάδα ή Έλληνες να παραμείνει Ελλάδα ή Ελλαδιστάν. Και υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο σε μία δόμηση Σάμο οι τσιρικάδες λαθομετανάστες πετούν 50 ευρώ. Και χορεύουν. Μου θυμίζει τον Έλληνα που ζούσε και πριν 30 χρόνια. Υπάρχει το βίντεο. Το ξέρει ο συνάδελφος. Λέει ναι, υπάρχει. 50 ευρώ κύριε Πατάκη, που εσύ δεν πετάει 50 ευρώ και πλέον. Οι Έλληνες και από τα ψάματα που ζούσε. Τα λουλούδια. Αυτοί πετάνε τα 50 ευρώ έτσι. Δηλαδή ο Έλληνας είναι άστοχος. Δεν έχει να φάει και αυτοί πετούν τα 50 ευρώ. Αυτό είναι ενοχλή. Και πρέπει να σα πω και ένα μπράβο. Είστε ο πρώτο πριν 3 χρόνια που κάνατε ένα ρεπορτάζ. Γι' αυτό εδώ. Που το ανακάλυψε σήμερα όλοι. Όλα τα κανάλια. Είναι το λουλούδι του Δαρβίν. Ναι. Εγώ το έλεγα 50.000 ευρώ. Αυτό εδώ είναι. Το είναι με την παπαδάκη. Είχε κάνει ρεπορτάζ. Του πρώτου πήγα ρεπορτάζ. Εδώ είναι. 50.000 ευρώ κάνει αυτό εδώ. Φαρμακευτικό πόταλο. Το κιλό. Πιο ακριβά από το χρυσό, πιο ακριβά από οτιδήποτε μέταλλο. Και μπαίνουν οι Αλβανοί με τα μουλάρια και με τα τακτέ, τα κλέβουν από την πίδα και από το δάμο και το πίτσι, όταν όμως έκανε φαρμακευτική βιομηχανία. Ξέρετε, 50.000 ευρώ το κιλό. Δεν τι συζητάμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, κύριε συνάδελφε. Η Ελλάδα των ανθρώπων που είναι επαγγελματίες πολιτικοί, που δεν έχουν επιχειρήσεις, που έχουν πάρα πολλά λεφτά και δάνεια, αλλά ο Έλληνας δεν τους ελέγχει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αν δεν αποκτήσει η Ελλάδα πρωθυπουργό, επιχειρηματία με μια ομάδα επιχειρηματών σοβαρών να κάνουν δουλειά, δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει μπροστά. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι.